μέσα από τις διαπραγματεύσεις που δεξιάζονται στις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα προσθέσει ότι αυτή η λύση πρέπει να δοθεί μέχρι τις 5 Ιουνίου. Yeah. Πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία, συνομίλησε με την κυρία Λαγκάρντ. Το βασικό θέμα συζήτησης της ήταν και η Ελλάδα. Αν ήταν η Ελλάδα, συγγνώμη, συζήτησα και άλλα θέματα. Και η κυρία Λαγκάρντ έχει φτάσει ήδη στη Γερμανία. Οπότε όλοι οι παίχτες που ενδιαφέρονται σε εισαγωγικά για μας είναι εκεί. Μιχάλη, θεσμικά βέβαια δεν μπορεί να παρέμβει επισήμως το Δουνουτού, αλλά πάντως όλοι ξέρουμε ότι άμα ούτε θέλει... το Δουνουτού επίσης δεν είναι θέμα συζήτησης στους G7 η Ελλάδα. Δεν είναι στα θέματα που έχουν την ημερησία διατάξη που έχει ετοιμάσει η Γερμανία. Όμως, επειδή ο κύριος Ελιού και σύμφωνα πληροφορίες και ο Ιάπωνας ζήτησαν ενημέρωση, έτσι δέχτηκε ο κύριος Σόιμπλε να είναι και αυτό θέμα συζήτησης. Ναι. Μπορεί να είναι στην υπηρεσία διάταξη. Θέλω να πω ότι μπορεί να δίνει εντολές ο Ομπάμα στο Δουνουτού, αλλά σίγουρα το επηρεάζει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχετε το 17% των ψήφων. Αλλά θα έλεγα ότι έχει μια μεγάλη επιρροή. Επίσης είναι η χώρα που δίνει τα περισσότερα χρήματα στο ταμείο. Αυτό διαφοροποιεί με τη στάση που είχε ο κύριος Γκάιντνερ στην Πολωνία, όπου τότε ο κύριος Σόιμπλε του είπε: εφόσον δεν βάζει λεφτά, πήγαινε να ασχοληθεί με τις ΗΠΑ και στην Ευρώπη να λύσει τα δικά της θέματα. Εντάξει, τούτος ο υπουργός είναι πιο ήρεμος από τον κύριο Γκάιντνερ. Θέτει όμως τα θέματα και τα θέτει με επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι θα το αποδεχθεί η Ευρώπη μια τέτοια παρέμβαση των ΗΠΑ, με δεδομένο ότι η Αμερική δεν βάζει λεφτά στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Η Αμερική αποφάσισε να το κάνει, όπως το είχε κάνει και το 12 και σε άλλες περιπτώσεις. Θεωρεί ότι είναι μια κρίσιμότατη περίοδος. Θεωρεί ότι η Ελλάδα, όπως έχουμε πει ξανά και υπάρχει και στην ανακοίνωση του Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Λιού, επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία. Οπότε θεωρεί ότι έφτασε στη στιγμή να βρεθεί μια λύση. Το βλέπουν και γεωστατικά. Το δεύτερο θέμα που θα θέσει... Ναι, για πες με για τις δόσεις, ρε Μιχάλη, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Ένα άλλο θέμα που θα θέσει ξανά είναι το θέμα της λιτότητας, που σε αυτό συμπίπτει τελείως με τον Πρωθυπουργό. Έτσι, πρέπει να τερματιστεί η λιτότητα. Αυτή είναι η θέση των ΗΠΑ. Εντάξει, αυτό είναι πάει για θέση των ΗΠΑ, σύμφωνοι. Μπορεί να μας ωφελήσει και αυτό μέσα στο ελληνικό κλίμα. Πρέπει να πούμε τις ειδήσεις, κύριε Οικονομέα. Ναι. Δεν είπε στην αρχή ότι πρέπει να δώσουμε τις ειδήσεις και τις δώσαμε. Λοιπόν, το θέμα των δόσεων που ενδιαφέρει τον Δημήτρη. Η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει η δόση. Δεν ενδιαφέρει τον Δημήτρη, αυστηρά δημοσιογραφικά με ενδιαφέρει όλους μας. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει η δόση από αυτές τις να γίνουν μία. Έχει το δικαίωμα, έχει και τη δυνατότητα. Αλλά μέχρι τη στιγμή ζητήθηκε ελάχιστες φορές από το Ταμείο. Δηλαδή, οι χώρες που το ζήτησαν είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, αντιλαμβάνομαι. Και μόνο μία φορά δόθηκε το δικαίωμα αυτό. Ναι. Πάντως δεν είναι κάτι, εν πάση περιπτώσει, πρωτοφανές να πούμε να τις ενσωματώσουμε όλες σε μία δόση. Υπάρχει. Το θέμα είναι ένα θέμα διαφορετικό. Είπαμε ότι έχει γίνει ελάχιστες φορές. Εντάξει, είπαν το ναι μόνο μία φορά. Διαψευστεί αυτό. Το ένα σωρά. Προσωπική μου γνώμη. Μιχάλη, με συγχωρείτε για την αποκατάσταση της ΑΚΕΒΕΑΣ. Αν το ζητήσει η Ελλάδα, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά στο Ταμείο. Δεν θα το ζητήσει η Ελλάδα. Επιμένω ότι θες διεψεύστη αυτό. Δεν είπα ότι θα το ζητήσει. Απλά είπα ότι αν το ζητήσει η Ελλάδα, θα το σκεφτούν. Θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Θα πάει κανονικά. Βέβαια, το να ζητήσει μια χώρα οι δόσεις να γίνουν μία, είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.